Γεια σας το Insomnia, σήμερα βλέπουμε το PhonePad της Asus, ένα tablet 7 inch από την εταιρεία η οποία αλήθεια είναι ότι μας έχει συνηθίσει σε αρκετά μεγαλύτερα tablets. Πάντως για όσους γνωρίζουν, η Asus βρίσκεται πίσω από την κατασκευή του Nexus 7 της Google, το οποίο έχει συναντήσει τεράστια επιτυχία και στην ουσία έχει ξεκινήσει το μεγάλο ανταγωνισμό στην κατηγορία των μικρών tablet 7 και 8 inch. Στα οποία συμμετέχει και η Apple με το iPad mini και αναμένεται σύντομα να δούμε ακόμα περισσότερα tablets, μιας και τα Windows 8.1 υποστηρίζουν πλέον αυτά τα μικρά tablets των 7 και 8 inch. Το PhonePad πάντως έχει σημαντικές διαφορές από το Nexus 7, ξεκινώντας από την ποιότητα κατασκευής, η οποία στο πίσω μέρος είναι, το μεγαλύτερο μέρος είναι αλουμίνιο και όχι πλαστικό. Πλαστικό είναι μόνο αυτό το πάνω μέρος, το οποίο μπορούμε να το αφαιρέσουμε και το οποίο αποκαλύπτει δύο θύρες, micro SD για να επεκτείνουμε τα 16 GB αποθηκευτικού χώρου με επιπλέον 32 και micro SIM, μέσω της οποίας μπορούμε να βάλουμε τη SIM κάρτα μας και όχι μόνο να έχουμε 3G σύνδεση παντού, αλλά κάτω παντού είναι σχετικό βέβαια, γενικά να έχουμε σύνδεση ίντερνετ παντού, αλλά να έχουμε βασικά τη δυνατότητα να κάνουμε τηλεφωνικές κλήσεις με το PhonePad χρησιμοποιώντας το ως ένα τεράστιο smartphone. Το μπορούμε να το τοποθετήσουμε όπως βλέπετε έτσι στο αυτί μας και να μιλάμε στο τηλέφωνο. Φυσικά είναι εντελώς γελίο το θέαμα, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα Bluetooth ακουστικό το οποίο κρίνεται πολύ πιο σόφρον και δεν θα δημιουργήσει τα γέλια στο δρόμο. Κατά τα άλλα, η συσκευή, τη βλέπετε, είναι αρκετά όμορφη, δεν υπάρχουν φυσικά κουμπιά, όλα είναι touch, 340 γραμμάρια το βάρος και 10,4 χιλιοστά το πάχος. Η οθόνη τεχνολογίας IPS, πολύ καλές γωνίες θέασης, 1280x800 η ανάλυση, 216 ppi, ικανοποιητικά σίγουρα τα χρώματα, θα τα περιμέναμε λίγο πιο ζωντανά, έχουμε δει πιο ζωντανά χρώματα σίγουρα σε άλλες συσκευές, πάντως ικανοποιεί πλήρως με τις δυνατότητες της η συγκεκριμένη οθόνη. Εσωτερικά πάλι βρίσκουμε σημαντικές αλλαγές από τα περισσότερα tablets, αφού η Asus συνεργάζεται με την Intel, μάλιστα υπάρχει το λογότυπο της Intel στο πίσω μέρος και το PhonePad υποστηρίζει επεξεργαστή Atom Z2420 μονοπύρινος στο 1,2 GHz με 1 GB μνήμη. Η Intel, η οποία υποστηρίζει πλήρως το Android και προσπαθεί να πάρει μέρος σε μια γενική εξέλιξη των mobile συσκευών στην οποία έχει μείνει εντελώς απ' έξω και με επώνυμες συσκευές σαν της Asus ή της Samsung πρόσφατα με το Galaxy Tab προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία της. Πάντως έχουμε τρέξει διάφορα benchmarks, υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις όπως βλέπετε εδώ πέρα στο πως γενικά στα animation, εδώ πέρα είναι ένα χαρακτηριστικό, βλέπετε δεν είναι τόσο ομαλό και δεν ξέρουμε κατά πόσο φταίει και η συγκεκριμένη έκδοση, τρέχει το 4,1,2 Android Jelly Bean, το 4,2 έχει λίγες βελτιώσεις πάνω σε αυτόν τον τομέα. Πάντως έχουμε τρέξει κάποια benchmarks, το Quadrant στο οποίο εμφανίζεται τρίτο με 2722 κάτω από το Transformer Prime της Asus, στο 3D Benchmark 3D Mark 1166 και στο AnTuTu 7601. Σίγουρα θα αντιμετωπίσετε προβλήματα απόκρισης και ταχύτητας σε γερά παιχνίδια όπως το Modern Combat 4. Πάντως για internet browsing, φυσικά email και τη συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών που θα κατεβάσετε από το Play Store δεν θα αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Όλα είναι αρκετά γρήγορα, απλά όχι τόσο γρήγορα όσο σε κάποια άλλα πιο διπύρινα βασικά tablets. Όπως είπαμε, 16 GB αποθηκευτικού χώρου. Τρέχει η Asus, είπαμε ότι υπόσχεται ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα την αναβάθμιση σε 4,2 Android, η οποία φέρνει λίγες αλλαγές, κυρίως τα widget στην lock screen.
ενώ η Asus έχει προσθέσει βασικά τις δικές της εφαρμογές και έχει κάνει ελάχιστες αλλαγές στο γραφικό περιβάλλον. Από τις εφαρμογές που έχουμε ξεχωρίσει, βασικά βλέπουμε εδώ τις γρήγορες ρυθμίσεις, στις οποίες υπάρχει η έξυπνη αποθήκευση, ένας τρόπος για καλύτερη αυτονομία της συσκευής, η οποία διαθέτει την μπαταρία 4.300 mAh περίπου. Ικανοποιητική σίγουρα η αυτονομία, δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Από τις εφαρμογές ακόμα υπάρχει το Instant Dictionary, το οποίο είναι ένα λεξικό το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από συγκεκριμένες εφαρμογές, για παράδειγμα όχι από το Chrome, το browser, αλλά από το Hidden Browser που ενσωματώνει η Asus στο PhonePad. Και για παράδειγμα από οπουδήποτε βρισκόμαστε, διαβάζουμε μια σελίδα και έχουμε για παράδειγμα μια απορία για μια λέξη πώς μπορούμε να μεταφράσουμε στα αγγλικά ή σε άλλη γλώσσα, απλά την πατάμε και βγαίνει το συγκεκριμένο πινακάκι, κάνοντας πολύ καλή δουλειά στην μετάφραση. Κοιτάξτε εδώ, και πολύ εύκολα και γρήγορα έχουμε τη μετάφραση. Το μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε από εδώ πάλι, όπως να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το GPS. Υπάρχει φυσικά δέκτης GPS και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με την κατάλληλη εφαρμογή ως συσκευή πλοήγησης. Ενώ κάποιες ακόμα αλλαγές, πατώντας αυτό το κουμπί έχουμε πρόσβαση σε mini εφαρμογές, οι οποίες τρέχουν πάνω από την επιφάνεια, βλέπετε εδώ πέρα. Πίσω μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάτι που μας θυμίζει τα widgets που βλέπουμε στις τελευταίες συσκευές της LG. Φυσικά μια εφαρμογή εδώ πέρα για σημειώσεις. Αρκετά χρήσιμη και αυτή η δυνατότητα, η οποία βέβαια υποστηρίζει ένα σημαντικό αριθμό μικρών τέτοιων εφαρμογών. Και πιστεύουμε ότι και η Asus μελλοντικά θα κυκλοφορεί και άλλα. Αυτό είναι το PhonePad της Asus, όπως είπαμε tablet και smartphone μαζί, κάτι που μπορεί να κάνει περιττή την παρουσία smartphone άμα έχετε μόνο αυτή τη συσκευή. Κυκλοφορεί ήδη στα καταστήματα με τιμή 270 ευρώ.